Έλαβος ο Πατέρας, όπως ο Πέφτος, θα πάρει τα μάτια, όταν ξεκινάμε. Η επικύρωση έγινε. Εκλογή τριών γραμματέων για την δίκη του Παρτιμών της Γενικής Συνέλευσης. Θα προτείνω από την ευθεία να πω τον κύριο Τερόπουλο, τον κύριο Μούμο και τον κύριο Τζίνα. Το έτος 2021 με τα 17 αναβρισμένα σωματεία είναι πολύ κοντά πίσω μας.
πολύ κοντά αλλά και τόσο μακριά. 42 αναγνωρισμένα σωματεία, των οποίων τα 7 μετέχουν στα αρχικά πρωταθλήματα. Παρόλο για παραδείγματο στου χώρου ΕΠΟ δεν είναι συχνό φαινόμενο. 5. Αναλαμβάνοντας τη νίκη στη ΣΕΠΣ το 2017, υπονέμεινε για την κατάρτιση διάφορη κατηγορία και την εξομάτωση στη β' κατηγορία όλο και περισσότερο επίπεδα. Η απόφασή μας όμως για σχεδιασμένη δράση με υπομονή, επιμονή και επιθυμητότητα απέναντι στα σωματεία μας δικαίως σήμερα θα μας χαροποιήσει ακόμα περισσότερο στο εγγύς μέλλον. Η γάμα τοπική κατηγορία, η βάση της πυραμίδας του ποδοσφαίρου μας με τις περισσότερες ομάδες σήμερα είναι εκεί που δημιουργεί ουσιαστικά ισχυρές οργανωτικά και κυρίως αγωνιστικά ομάδες στην άλφα κατηγορία. Ομάδες ικανές να αντέξουν τις δυσκολότερες συνθήκες των εθνικών πρωταθλημάτων. Ο στόχος για μία τουλάχιστον ομάδα ποδοσφαίρου της κυρίας στις επαγγελματικές κατηγορίες πιστεύουμε είναι πολύ κοντά να επιτευχθεί. Ο ρόλος της ένωσης δεν είναι απλά αντικειμενικός. Είναι πολύ ουσιαστικός στη δημιουργία του κλίματος και των γενικότερων συνθηκών πριν να ακολουθήσουν οι επενδυτές στον χώρο του ποδοσφαίρου. Εμείς ως διοίκηση δεν αποφεύγουμε από μια τέτοια ευθύνη. Η αντιπίδρασή μας με τα σωματεία, όλα τα σωματεία, είναι συνεχής ουσιαστικά αλλά και ξεκάθαρη. Δεν χτυπάμε την πλάτη κανενός. Σχεδιάζουμε, αποφασίζουμε και υλοποιούμε στο μέτρο του δυνατού για το κοινό συμφέρον. Έκτον, από το 2022 πια, η χρήση αντιμετωπιών σε κάθε αθλητική δραστηριότητα, αλλά και γενικά σε κάθε μαζική ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι επιβουλευμένη αλλά και υποχρεωτική. Εμείς ως ΕΠΣ από το Σεπτέμβριο του 2021, όπως γνωρίζετε, είχαμε αγοράσει τους 10 μιλητές για τους αγώνες των παιδικών πρωταθλημάτων, αλλά και κάθε άλλη αναγκαιότητα. Το έτος 2023 ήταν η χρονιά για την αντικατάσταση των εκτροδίων τους, κάθε 2 χρόνια. Με το κόστος αντικατάσταση των εκτροδίων θα μπορούσαμε να αγοράσουμε και έναν 11ο μιλητή. Πριν όμως είναι ένα αγαίο να είναι σε πλήρη λειτουργία και ευχόμαστε να χρειαστεί. Υπάρχουν αμυντικοτές. Έβδομο, η διεξαγωγή του τελικού Super Cup στα τέλη Αυγούστου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πέρσι, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια της ΑΠΑ κατηγορίας και τον κάτοχο του Κυπελλούχου, είναι ευχής έργων να υποστηριχθεί από όλους σας, ώστε να αποτελείτε τον αρχήριο αγώνα κάθε μιας προδευτικής περιόδου και να εξελιχθεί σε θεσμό. Ο πρώτος τελικός του 2022 είχε φιλοτροπικό χαρακτήρα και τα έξοδα διατέθηκαν για συγκεκριμένο φιλοτροπικό σκοπό. Ο δεύτερος του 2023 διεξήχθη με ελεύθερη για το κοινό είσοδο και τα έξοδα διεξαγωγής και αφροθέτησης καλύφθηκαν από το ανίο της ΕΠΣ. Όπως η νέα κατάσταση στο δυτικό κέντρο της ΕΠΣ με όλες τις έκοχες και νόμιμες καθυστερήσεις την παράδοση του έργου προέκυψαν. Προϋποθέθηκε την αγορά εξοπλισμού για το νέο κύπελλο. Ο οποίος εξοπλισμός δεν αποτελούσε τμήμα του έργου, πάγκη, βοηθητικά θέματα υποδομής ασφαλούς προσέβασης, προς πρόσβασης, δηλαδή παγκόσμωση και άλλες πρώτερες δαπάνες σε μεγάλο ταμείο της ΕΠΣ. Εδώ θα ήθελα να πω, παιδιά, γιατί ακούω διάφορα, το έργο αυτό καθυστέρησε, δεν είναι δική μας ευθύνη. Το έργο αυτό έχει δημοκρατηθεί πανελλήνια. Γιατί ακούω άλλους ότι είπαν πάνω από τον λάθο, είναι δικό σου ο λάθο. Εδώ κάνω μια διευκρίνηση και λέω ότι αυτό το έργο δημοκρατήθηκε πανελλήνια, είναι καθαρά θέμα Δήμου. Εμείς βέβαια τρέξαμε όλο αυτό το πλάνο. Εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τη μελέτη και μάλιστα χωρίς να χρεωθεί ένωση ούτε ένα ευρώ και το τονίζω ούτε ένα ευρώ. Και αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε το γήπεδο είναι σχεδόν έτοιμο. Το έργο αυτό συμπεριλάμβανε τον αγωνιστικό χώρο, την περίφραξη και την κερκίδα μόνο. Όλο το υπόλοιπο βλέπετε εκεί, δηλαδή το αλήθεια που θα μπουν, η παγκόσμιση που γίνεται, τα τέρματα, τα δίκτυα, τα άλλα δίκτυα που έχουν ψηλά, ο καθαρισμός γύρω-γύρω, όλα αυτά είναι που παντού το δικό σας, δηλαδή των σωματιών της Ένωσης. Ξεκάθαρα και καθαρά. Αυτά ήταν μόνο στη μελέτη. Αυτά τα τρία πράγματα που σας λέω. Και η καθυστέρηση έγινε λόγω τα υλικά, δεν ξέρω, είναι θέμα βασικά του εργολάβου και του Δήμου. Απλά ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Ο σχεδιασμός, ο σχεδιασμός για τις κοινές ομάδες και τη συμμετοχή του στα αντίστοιχα γενικά πρωταθλήματα περιγράφει την αλλαγή του εθνικού επιτελείου. Όπως γίνεται κάθε 2 χρόνια επί δική σύνδεσμος. Αλλά και η προσπάθεια μιας νέας εθνικής ομάδας της ΚΑΠΑ 15 του Ασίου. Το εγχείρημα, τόσο για την ΕΠΟ, πολύ περισσότερο για εμάς, ως περιφερειακή μικρή ένωση, ήταν δύσκολο καθώς συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι τρεις ομάδες γενικού ποδοσφαίρου του νομού μας ανταποκρίθηκαν. Η διοίκηση της ΕΠΣ ίσως έρχεται δίπλα σε αυτή τη νέα προσπάθεια και όλα δείχνουν πως γίνουν ομαλά ως τώρα. Προπονητές της ομάδας των αγωγιών είναι η κύριε Νικολός Δημήτριος και τα ταλίδες Σάββας,
και προπονητής ο Μάτσο Κορασί, ο κύριος Μίτρης Ευάγγελος. Εδώ ήθελα να πω τη στροπή τη γυναική ομάδα, συμμετέχει και η κυρία Δασκαλοπούλου Χριστίνα ω φροντιστή. Δέκατο. Και πριν συνεχίσω, να συγχαρώ την ομάδα τη ΚΑΠΑ16 που πέρασε στην επόμενη φάση και είναι κρίμα που για μια ισοπαλία οι δεν μπόρεσαν να περάσουν και αυτοί. Εύχομαι να ακολουθήσει την κοινική ομάδα, να του συγχαρούμε για του προπονητέ και τα παιδιά που πέρασαν στην επόμενη φάση. Μακάρι να συνεχίσουμε από το πράγμα και να φτάσουμε και στο τελικό. Δέκατο. Συνεχίζεται η πολυκέντρη συνεργασία παροχή υπηρεσιών ιατρού αγώνων και του αγώνε υποδομών στο αμυντικό κέντρο τη ΕΣ. Με την πτυχιούχο του συμπεριπέτρια κυρία Νεπομένου Παπαδημητρίου και για τι προπονήσει του αγώνε των μικρών ομάδων με τον πτυχιούχο κέντρο του συνεργητή κ. Κωνσταντίνο Φωτίου. 11. Με την Επιτροπή Διευθυνσία, του διευθυντέ αλλά και του παραγγελίε αγώνε, για αυτή την αγωνιστική περίοδο το εξορολόγιο μια αγωνιστική παρασχέθηκε δωρεάν για κάθε σωματείο. Η συμβολή μα στην προσπάθεια που κάνει η Επιτροπή Διευθυνσία με την προμήθεια ενό πολιτού ηλεκτρονικού υπουργιστή αλλά και την ενίσχυση των σχολών διευθυνσία για την είσοδο και την κατάρτιση νέων διευθυντών είναι θεωρούμε υποχρέωσή μα. 12. Η δικαίωση τη ΕΠΣ από την ελληνική δικαιοσύνη για το τιμολόγιο 9.600 περίπου ευρώ, το οποίο εμφανιζόταν ως χρέος προς τη Δημοτική Αρχή από Χάλκο, Δεαγό, του Δήμου Διολυμπού, ήρθε τελικά πριν λίγο καιρό με την οριστική απαλλαγή τη ΕΠΣ. Για όσου δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται, αφορά ένα τιμολόγιο του έτου του 2016, καθώς δεν υπήρχαν αντίστοιχες αποφάσεις για την προμήθεια του αμεχάλικου τη ΕΠΣ, των διοικητικών συμβουλίων, ούτε από την μία πλευρά, ούτε από την άλλη. Και καθώ δεν υπήρχε ούτε μεταξύ του σύμβολου τη προμήθεια των αντίστοιχων υλικών, το δικαστήριο ενότητα έκρινε την υπέρ τη ΕΠΣ στη συγκεκριμένη υπόθεση. Το τι συνέβη το 2016 ανάμεσα στον τότε πρόεδρο τη ΕΠΣ και τον τότε δήμαρχο του Ολίγου είναι κάτι που το γνωρίζουν οι ίδιοι. Από το έτος του 2017 που εμείς πρωτοαναλάβαμε τη διοίκηση τη ΕΠΣ με απόφαση τη Γενική Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2017 και υπεύθυνη νομική εκπροσώπηση κατόπιν καταφέραμε να δικαιώσουμε την προσδοκία των σωματείων μα. Για την μη καταβολή από το δαδείο της έψης της συγκεκριμένης νεφερόπλης απάντησης. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και την νομικό την κυρία Στεφανία Αρβανίδη, η οποία φιλοκεντρώς έπαιξε όλη αυτή την υπόθεση και δικαιωθήκαμε και γλιτώσαμε ένα μεγάλο έξοδο για την ΕΣ. Αποτέλεσμα συντονισμένη προσπάθεια, ετοιμότητα και προσωπική ευκαιρία είναι και τέλος και η δυνατότητα της Ένωσής μας να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενεργειακή αναπάθμιση του αθλητικού μας κέντρου. Ήδη οι σωματείες της ΕΠΣ, όπως αντί και στον οικονομικό προορισμό, έχουν εισέλθει περίπου 34.000 ευρώ από απορροφή των κονδύλων του Υπουργείου για την προμήθεια και την εγκατάσταση μονάδα ανανέωση φυσική ενέργεια. Ο μηδενισμός του ενεργητικού κόστου και την δημιουργία του αγροτικού κέντρου στην παρούσα φάση είναι ακόμα ένα βήμα για εμάς προς την παροχή λύσεων χωρίς κόστο για τα σωματεία μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρούτζη για αυτή την πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια που κάνει και τον αισθανόμαστε συνέχεια δείγμα μας και μάλιστα είπε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα για το ενεργειακό μας κέντρο. Εδώ θέλω να πω ότι ήμασταν από τις πρώτες έξι οποίες συμμετείχαμε και προλάβαμε πολύ γρήγορα όσο είναι μέσα στις 16 οποίες πήραν αυτό και μάλιστα με το τρίπο σε κλιματική κονδύλου, σε κλιματικό κονδύλου πήγε στη σειρά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το έργο έχουμε πάρει τρεις προσφορές και έχουμε προχωρήσει με την εταιρεία που θα το αναλάβει και παρακολουθούμε στον επόμενο μήνα θα μας παραδοθεί και αυτό το έργο. Όπως είπα, θέλω να ευχαριστήσω άλλη φορά τον Υπουργό γιατί πραγματικά έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τις ενώσεις και το εξαρτάται από το δείγμα μας που αυτό συνεπάγεται ότι είναι κοντά και στα σωματεία. Να προσθέσουμε στις παρουσίες και τον Θεμελιώδη του Πολεμού, τώρα θα πούμε την κυρία του Παγκελίδη, θα προσθέσει την κυρία του Πολεμού. Κυρίες και κύριοι, κύριες και κύριοι, το αναφέρω διαρκώς ως πρόεδρος της Εκκλησικής Επιτροπής και δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, είναι πραγματικά η περιβάλλον που εκπροσωπώ την ΕΠΣ Πιερία. Τα σωματεία μας πρώτα απ' όλα, αλλά και τη συγκεκριμένη εκτελεστική επιτροπή. Μία διοίκηση και τα μέλη αυτή, τη οποία η δραστηριότητα όλη είναι επικεντρωμένη απολύτως εκδοτικά με προσωπικές δαπάνες των μελών όλων των επιτροπών. Στο κοινό συμφέρον των σωματείων μας.
Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στις επιτροπές δεν αμείβονται, είναι οι επιτροπές, η Δημοτική Επιτροπή, η Επιτροπή Διευθυνσίας, το γραφείο που συνεργαζόμαστε και την οικονομική διευθυντή μας εδώ, την κυρία Κιάφα και τον κύριο Εξολογισμό. Αυτή είναι των υποδομών, συγγνώμη, εντάξει, όλες και το πέντε βασικά. Και αυτό που θέλω να γνωρίσω, παιδιά, από την ημέρα που αναλάβαμε, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ προς τα μέρη της Εκκλησικής Επιτροπής. Ούτε ένα ευρώ. Και μπορεί να θέλετε να τα βρέξουν στα προηγούμενα χρόνια, να ανατρέψουν να βρουν. Λοιπόν, αυτός είναι ο διοικητικός απολογισμός. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, πολύ ευχαρίστως. Αλλιώς θα περάσουμε στην ψήφιση. Αν εγκρίνει. Πάλι η διακατάσταση των χειρών. Να μεταξύ όμως, πάλι πολύ κανείς, πάλι πολύ κανείς. Αυτή είναι η κανονικόνα. Ομόφωνα. Ομόφωνα, όχι, τίποτα αστείευε τον κ. Δημήτρης. Αστείευε τα κρύα που κάνει ο Δημήτρης. Εγκρίνεται ομόφωνα. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Είναι η έκθεση οικονομικού απολογισμού και εξοπλισμού του έτους 2023. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Κωνσταντίνη Κιάβα. Και εδώ θέλω να πω, παιδιά, ότι όταν ήταν όλα τα έργα όπως έπρεπε να έρθουν, σας είχαμε στείλει το τηλέφωνο και τις ώρες που το γραφείο λειτουργούσε. Όποιος ήθελε μπορούσε να πάει να δει οποιοδήποτε τιμολόγιο είναι αυτό, έπρεπε που ήταν οποιοδήποτε, σας είχαμε δώσει το δικαίωμα να πάτε να τα δείτε όλα. Και αυτό το κάνουμε κάθε φορά. Και όποιος θέλει μπορεί να πάει. Δεν το κάνουμε το λέμε απλά για να το πούμε. Όπως επίσης, να ξέρετε ότι κάθε χρόνο κλείνουμε με ορθοδόγηση. Έτσι και φέτος πήγαν από όπως στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ορθοδός έχει παραδώσει την έκθεση και είναι όλα κατεγραμμένα. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Κιάβα. Αμοιβές υπαλλήλων γραφείου αλλά και των υπολογιστών.
Τα αντίστοιχα αριστερικά.
Τι θα αλλάξει, βέβαια. Δεν έχει δηλαδή. Να περάσουμε στο έκτο θέμα, την αίτηση της συγκλώδης των λίγων συγκλώδων. Σύνολο
Εγώ παιδιά θέλω να πω να δείτε ότι έξοδα αντιληπτούν και έτσι μέσα 40.000 και θα πείτε ότι είναι 40.000 είναι που θα γίνει το πάγκο το λιμαϊκό. Το πρώτο μεγάλο κομμάτι θα πάει εκεί και όλες οι άλλες εργασίες που ήδη γίνονται. Γι' αυτό και θα δείτε σε αυτό το κωδικό ας πούμε ότι είναι 40.000 για τον ουσιακό κέρδο. Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός. Βεβαίως. Ναι, αλλά γιατί ο ένας μας στοιχίζει, όπως είπατε, στον προηγούμενο απολογισμό 26.000. Αν βάλει στο κομιτές από 2.000, βγαίνει το αυτό το νούμερο. Μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, ο υπολογισμός είναι έτσι. Κάποιος άλλος, θέλει να πεις κάτι. Δεν το καταλαβαίνω. Έχουν γίνει μια αδερφία αδερφία. Πρέπει να ξαναδούμε τον αυτά. Πώς θα σκύψει αυτά. Για το δείχνω σε αποκομμάτες. Όχι, έτσι, 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 αυτό πρέπει να γίνει στις 100. Είναι τα χαρά που από πλέον πληρώνεται και δεν πληρώνεται σε εμάς. Το παράδειο τώρα έχει που κάνει σε εμάς. Ναι, δεν είναι όμως δική μας η δικαιοδοσία. Είναι τα χαρά της ΕΠΟ. Και αυτό είναι το σύστημα. Αυτό το έξοδο να μεταφερθεί ως έξοδο στις ενώσεις. Οπότε πάλι γυρίζει ο δικός σας ταμείο. Θα πει στην κίνηση 80-20. 80-20 σε εμάς. Μακάρι να γίνει και για εμάς καλό παιδί θα έχουμε έξοδο στην ουσία θα επιστρέψει σε εσάς. Άρα εγκρίνουμε, υπάρχει κατανατήρηση. Ωραία, εγκρίνεται και αυτό ο φόρος. Η εργασία σε έλαβαν τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μην φύγει κανείς. Μια ένα λεπτό, μην φύγει κανείς. Ένα λεπτό, σε σχετικά με αυτό. Τα φρουριά θα είναι αυτά που είναι ευρώ, πραγματικό ευρώ, γιατί θα βρείτε άλλα τρία τα οποία είναι ψεύτικα. Άρα βάλαμε τρία για να ξέρουμε πού είναι, δηλαδή σε κάθε κατηγορία, γιατί αλλιώς έχει μπερδέψει όλα μαζί μόλις θα γίνει μία. Λοιπόν, οπότε να ξέρετε ότι αυτοί που θα βρουν το πραγματικό ευρώ είναι το κέρδος. Είναι 10 μπάλες, οι οποίες είναι πάνω σε αγώνα, δεν είναι προπονήσεις, είναι καλά. Κύριε Σαντσίδη. Δεύτερο πρόεδρε, επειδή ξέρω τι δυνατότητε σου με την ΕΠΟ, θα ήθελα αν μπορούσε, που πιστεύω ότι αν ασχοληθεί θα το υλοποιήσει, να πάρει μπάλε και να πέσει ομάδε. Αυτό παλιά γινόταν. Θεωρώ ότι πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γιατί όλα τα γήπεδα με του πράκτε αλλάζουν 10 φορέ τι μπάλε που κρεμίζουν πάρα πολύ. Ό,τι μπορείς να κάνεις θα είναι επιτυχία για τα σωματεία μας. Και τρίτο, όσο για την εθνική ομάδα σε λάδο, θα ήθελα λίγο να τα εισιτήρια που παίρνετε να μοιράζεται όμορφα. Δηλαδή, είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ποτέ, παράδειγμα, μια φορά πήραμε ένα τηλέφωνο και ποτέ δεν μπορέσει να γίνει. Δεν θέλω να σε ενοχλώ προσωπικά. Έχει γίνει μια κίνηση η οποία, παράδειγμα, δεν είναι υλοποιητή. Πάλι τα συγκεκριμένα άτομα συνεχώς. Θεωρώ ότι ή να βρεις έναν τρόπο, μία φόρμουλα, αν θέλει κάποιος να στείλει εδώ πέρα ένα email από τα γραφεία και να απαντήσει κάποιος, για να είσαι και εσύ εντάξει να με εκτιμήσει εντάξει. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Στο πρώτο θέμα που για τις μπάλες είναι φυσαίο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια η ΕΠΟ ήταν ασεκτικό το κομμάτι των ομιλητών της, προς τους 13 εκατομμύρια ευρώ. Και όχι η μπάλα δεν μας δίναμε,
ούτε καρφίτσα. Παλιά το ξέρω ότι γινόταν. Τώρα για το τρίτο κομμάτι που ζήτησε η κυρία, σήμερα μόλις μου ζήτησαν από την Ανδρομάχη, ποιος είναι ο εκπρόσωπος, ναό, μου πήραν τηλέφωνο και εσύ τι έφυγε. Πήραμε στην ΕΠΟ μαζί, ασχοληθήκαμε. Τα εισιτήρια που θα μα δώσουν είναι μία πρόσκληση για τον πρόεδρο, μία για τον γραμματέα και 5-6 εισιτήρια των 10 ευρώ για να σου απαντήσω για τις εθνικές. Παλιά μα δίνανε για να κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε πάρει ποτέ. Για αυτά που πήραμε, μπορείτε να ρωτήσετε και τα παιδιά που έχουν βοηθήσει στο να αγοράσουν εισιτήρια. Δεν έχουμε πάρει, σας λέω, για αυτή τη φορά με την εθνική. Θα το δεις, θα σου πούμε το πρέπει της Ένωσης για να το πιστέψετε. Μας δίνουν μία για τον πρόεδρο, μία για τον γραμματέα και είναι ονομαστικές, ξαναλέω. Και τα υπόλοιπα θα είναι 10 εισιτήρια των 10 ευρώ για 10 ανθρώπους. Και θα είναι μάλιστα εισιτήρια, το τόνισα, την προηγούμενη φορά δώσατε σε 10 ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να πάνε και δεν ήταν στα επίσημα, ήταν στο πέρασμα. Από αυτά για διευκρίνηση, για να ξέρεις παλιά, σου είπα παλιά, γινότανε πολλά. Και εγώ σου λέω και τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, πραγματικά το επόμενο του σπόρου δεν μπορούν να πάω. Αλλά δεν είναι τακτική τη ΕΠΟ πλέον. Και σου ανέφερε να πάω με τα παιδιά τη Ανδρομάχης, είναι κυρία ενδιαφέρον για να πάει 47 παιδάκια των Ακαδημιών. Κάναμε έτοιμα, σήμερα πήγα στον αντιπρόεδρο τη ΕΠΟ του Ακαδημίου. Ο άνθρωπος έκανε προσπάθεια, μου λέει στην ΕΠΟ πλέον αυτά γίνονται με το ίντερνετ. Εδώ και ο Φάρος που πάει από το πάει όλη την Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι εσένα ο Φάρος είναι. Κάποιος άλλος κάτι, ευχαριστώ. Κάποιος άλλος κάτι. Οπότε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της βασιλότητας.